Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια, στο περιθώριο των εγγενείων του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας. Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνοντας τις ελληνικές προτάσεις με έμφαση στην ανάγκη επιβολής ανώτατου ορίου στη χοντρική τιμή του φυσικού αερίου. Στο τραπέζι τέθηκε και η ενεργειακή κρίση, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επανέλαβε τις ελληνικές προτάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιβολή πλατών στη χοντρική τιμή του φυσικού αερίου, ένα ζήτημα αγκάθι ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες για το ζήτημα του πλαφών στο φυσικό αέριο. Η συζήτηση αυτή έχει οριμάσει. 15 χώρες έχουν στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί πιο γρήγορα, να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να μπορούμε πια το αργότερο στην τακτική σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες να πάρουμε οριστικές αποφάσεις. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να υπάρχουν χώρες οι οποίες ακολουθούν μια αυτόνομη πολιτική στήριξης των δικών τους κοινωνιών μόνο και μόνο επειδή έχουν την οικονομική και δημοσιονομική δυνατότητα να το πράττουν. Η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επιδείξει την απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή οικονομική κρίση. Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ουκρανία μετά και τη χθεσινή παράνομη απόφαση της Ρωσίας και επισημάνθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την παράνομη προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας. Επ' ευκαιρίας των εγγενείων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε άλλες τοποθετήσεις του στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί πιο γρήγορα και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το ζήτημα του πλαφών στο φυσικό αέριο, τονίζοντας παράλληλα πως οι συνθήκες έχουν πλέον οριμάσει. Σε μια εποχή όπου η Ρωσία χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο, απαιτείται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών, έτσι ώστε να απενεργοποιήσουμε αυτή την ξεκάθαρη απόπειρα απειλής, η οποία στρέφεται τελικά κατά όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Απαιτείται όμως ακόμα περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία, αντίστοιχη με αυτή που έχουν επιδείξει τα κράτη της Βαλκανικής. Έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες για το ζήτημα του πλαφών στο φυσικό αέριο. Η συζήτηση αυτή έχει οριμάσει. 15 χώρες έχουν στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί πιο γρήγορα, να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να μπορούμε πια το αργότερο στην τακτική σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες να πάρουμε οριστικές αποφάσεις. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να υπάρχουν χώρες οι οποίες ακολουθούν μια αυτόνομη πολιτική στήριξης των δικών τους κοινωνιών μόνο και μόνο επειδή έχουν την οικονομική και δημοσιονομική δυνατότητα να το πράττουν. Η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επιδείξει την απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή οικονομική κρίση. Η συνεργασία τώρα μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στον πυρήνα της επιτυχίας αυτού του έργου, του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό που απέφθινε στην τελετή έναρξης εμπορικής λειτουργίας του εν λόγω αγωγού. Ο αγωγός IGB θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από το Αζερβαϊτζάν μέσω της Ελλάδας στη Βουλγαρία και από εκεί σε συνδυασμό με τα έργα υποδομής που εκτελούνται ήδη θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου φυσικού αερίου. Ενεργειακή γέφυρα φέρνει πιο κοντά την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και αλλάζει άρνη την κατάσταση στην περιοχή, χαρακτήρισε τον αγωγό φυσικού αερίου ο κ. Μητσοτάκης. Είπε ότι η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του αγωγού είναι μια εξαιρετική στιγμή όχι μόνο για την νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη, καθώς αυτός ο αγωγός θα αλλάξει σημαντικά την παροχή, αλλά και την ασφάλεια της ενέργειας για όλους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Today we are happy to be initiating this project and we're also happy that my country Greece is playing an increasingly active role in becoming a regional energy hub that will serve the needs not just of Greece but of all countries in the region. This pipeline is a game changer. It's a game changer for Bulgaria and for Europe's energy security. And it means freedom.
It means freedom from dependency on Russian gas. The new gas pipeline has sufficient capacity to satisfy all domestic consumption. Furthermore, IGB will ensure the diversification of sources as well as of routes of supply of natural gas for Bulgaria, which is key to ensuring the energy security of the country. By 2027, we are planning to increase, to double our supply of natural gas to Europe. Την έναρξη μιας νέας ενεργειακής και κατά προέκταση γεωπολιτικής εποχής για την Ελλάδα σηματοδοτεί η λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Ηλία Κονοφάγο, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, γεια σας. Σας ευχαριστώ που είστε στο Δελτίο. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν τι σημαίνει για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας η λειτουργία του συγκεκριμένου αγωγού και γενικότερα η επάρκεια της ευρύτερης περιοχής. Κοιτάξτε, είναι ένα ιστορικό γεγονός ότι δημιουργήθηκε μία σύνδεση μέσω Βουλγαρίας για προμήθεια προσβοράν φυσικού αερίου που εισάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Άρα είναι μια σωστή κίνηση που έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά θα σας έλεγα ότι σε συνδυασμό με την προσπάθεια να δημιουργηθεί πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου είναι μια προσωρινή κατάσταση η οποία δεν νομίζω ότι μας βοηθάει μακροπρόθεσμα. Δηλαδή θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις, η ελληνική και οι 15 άλλες χώρες που συμφωνήσανε για το πλαφόν να συμφωνήσουν ότι θα πρέπει η Ευρώπη να ψάξει και να δημιουργήσει δικά της νέα αποθέματα. Όπως ξέρετε, η Κύπρος και το Ισραήλ έχουν πρόσφατα κάνει σημαντικές γιγαντιές ανακαλύψεις αποθεμάτων φυσικού αερίου. Παρόμοιες δυνατότητες έχει και η Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε δώσει κίνητρα στις εταιρείες για να ψάξουν για ελληνικά ενεργειακά αποθέματα φυσικού αερίου. Προλάβατε την ερώτησή μου, θα μπορούσε δηλαδή κάποια στιγμή να γίνει ενεργειακά αυτάρκης η χώρα μας? Θα σας έλεγα ότι έχει τη δυνατότητα με την προϋπόθεση να δημιουργήσουμε επενδυτικά κίνητρα προς τις εταιρείες ερευνών και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει τίποτα από το αρμόδιο Υπουργείο όσον αφορά την πρόθεσή του να δώσει επενδυτικά κίνητρα. Αυτό το περιμένουμε, αν θέλετε. Τώρα με τη λειτουργία του συγκεκριμένου αγωγού εκτιμάτε ότι η Ελλάδα ενδέχεται να εξασφαλίσει την επαρκειά της το δύσκολο χειμώνα που αναμένει όλη η Ευρώπη άλλωστε? Θα σας έλεγα θα μπορούσε να εξασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού της η χώρα μας και να μπορέσει να σταθεροποιήσει την εσωτερική κατάσταση, την ενεργειακή. Αλλά αυτό πάλι θα είναι μεσοπρόθεσμο. Θα σας έλεγα ότι δεν λύνει το πρόβλημα με μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να χαράξουμε μία πολιτική δημιουργίας ιδίων αποθεμάτων φυσικού αερίου στη χώρα μας σε συνεργασία με άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και άλλες, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Τώρα σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο δεύτερο εξάμηνο του 23 στον ελληνοβουλγαρικό αγωγό θα διοχετεύονται σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου LNG από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και όλοι καταλαβαίνουμε πλέον την στρατηγική σημασία που αποκτά η συγκεκριμένη περιοχή. Βεβαίως αυτό θα μας βοηθήσει
για ένα διάστημα, θα σας έλεγα 2-3 χρόνια, να έχουμε εισαγωγές μέσω της Ρεβιθούσας που λειτουργεί ήδη, αλλά και μέσω της Αλεξανδρούπολης. Άρα όλα αυτά θα μας βοηθήσουν, αν θέλετε, για ένα διάστημα να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι το όραμά μας το οριστικό. Αν θέλετε, το ελληνικό όραμα αλλά και το ευρωπαϊκό όραμα που περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να χαράξει δρόμο που την έχουν ήδη χαράξει μέσω της Ολλανδίας και της Νορβηγίας, για να μπορέσουμε να έχουμε και να αποκτήσουμε ίδια αποθέματα και να αποκτήσουμε πραγματική εσωτερική ασφάλεια και να μπορέσουμε να έχουμε φτηνότερο φυσικό αέριο στο μέλλον για αρκετό μεγάλο διάστημα. Τώρα με αυτό που λέτε, αναρωτιέμαι αν εκτιμάτε ότι θα ξαναπέσουν οι τιμές σε περίπτωση που εξομαλυνθούν τα γεγονότα. Παραδείγματος χάρη, αν αυτή τη στιγμή τελείωνε ο πόλεμος, οι τιμές σε τι διάστημα, σε τι βάθος χρόνου μπορεί να έπεφταν και αν θα έπεφταν. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, όλες οι ενδείξεις είναι ότι 2 με 2,5 χρόνια θα εξακολουθήσουμε να έχουμε πρόβλημα και να είμαστε εντός της κρίσης. Άρα πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό το διάστημα ώστε να μπορέσουμε να χαράξουμε νέα πολιτική, αν θέλετε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλό κουράγιο εύχομαι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Από σήμερα, κυρίες και κύριοι, ενεργοποιήθηκε το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού στον προσωπικό γιατρό, μια διαδικασία εύκολη και γνώριμη για τους πολίτες, καθώς με τον ίδιο τρόπο έκλειναν τα ραντεβού για εμβολιασμό κατά της COVID-19. Το πρώτο ραντεβού θα έχει διάρκεια 30 λεπτά και θα συνδυαστεί και με ένα πακέτο δωρεάν εξετάσεων για να ξεκινήσει να γράφεται ο ιατρικός φάκελος. Η διάρκεια των επόμενων ραντεβού θα είναι 15 λεπτά. Υποχρέωση όλων των προσωπικών γιατρών είναι να επικοινωνήσουν με τους εγγεγραμμένους πολίτες για να συμπληρώσουν το ιατρικό τους φάκελο, ακόμη και σε περίπτωση που δεν προσέλθουν για ραντεβού. Στόχος του θεσμού του προσωπικού γιατρού είναι όλος ο πληθυσμός, ο υγιής πληθυσμός, όχι αναγκαστικά οι άνθρωποι που είναι ευπαθείς, από νωρίς να μπουν σε μια διαδικασία να έχουν ένα γιατρό να κάνουν δωρεάν χωρίς συμμετοχή προληπτικές εξετάσεις και να σχηματιστεί ένας φάκελος. Ο προσωπικός γιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Στους 2 μήνες εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού γιατρού έχουν εγγραφεί στο σύστημα πάνω από 4.200.000 πολίτες άνω των 16 ετών και 3.400 γιατροί, 1.200 του ιδιωτικού τομέα, οι 2.200 του δημοσίου. Το Υπουργείο Υγείας ενέταξε στο θεσμό του προσωπικού γιατρού, πέρα από παθολόγους και γενικούς γιατρούς, όλες τις παθολογικές ειδικότητες και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα είναι έτοιμες και οι συμβάσεις ώστε να υπάρχει επάρκεια γιατρών. Σύμφωνα με την απόφαση, στο θεσμό του προσωπικού γιατρού εντάσσονται και οι γιατροί με ειδικότητα αιματολογίας, γαστρεντερολογίας, ενδοκρινολογίας, διαβητολογίας, καρδιολογίας, νευρολογίας, νεφρολογίας, ρευματολογίας, παθολογικής ογκολογίας, πνευμονολογίας, φυματολογίας και φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, οι οποίοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτικό γιατρείο. Αξίζει να αναφερθεί ότι δίνεται παράταση στην εφαρμογή των αντικινήτρων για τη μη εγγραφή στον προσωπικό γιατρό για την 1η Δεκεμβρίου. Δηλαδή, κάποιος που δεν εγγραφεί θα έχει πρόσθετη συμμετοχή κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου, κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του, στη φαρμακευτική δαπάνη, στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια, σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές. Από την 1η-1η-2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%. Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1η-1η-2023 κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο πολίτης εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή σε προσωπικό γιατρό μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό, όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET και τον ΑΜΚΑ του, αυτοπροσώπως σε δομή υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή σε προσωπικό γιατρό μέσω των φαρμακείων.
Πάμε να δούμε τώρα πώς άνοιξε η πλατφόρμα. Σήμερα μου κάνει την τιμή να είναι στο Δελτίο Ειδήσεων ο Δόκτωρ Ανάργυρος Μαριόλης, Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Γιατρικής και βεβαίως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός του κόσμου για το 2021. Σωστά δεν τα είπα, κύριε Μαριόλη? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Η εφαρμογή... Ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, γιατί ακριβώς έτσι επικονίζεται η εικόνα. Η εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού γιατρού ξεκίνησε ήδη με προβλήματα, όπως διαβάζω από έρευνα του Earth News, προβλήματα στα Ιόνια νησιά, Δωδεκάνησα, Αρκαδία, Μαγνησία, Θεσπρωτεία. Έχετε αντίστοιχη πληροφόρηση? Ναι, κάθε αρχή και δύσκολη. Το αυτό είναι το μόνο είναι σίγουρο. Αυτή η προσπάθεια αγκαλιάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους πολίτες. 4,5 εκατομμύρια εγγραφές πολιτών αυτή τη στιγμή. Κανείς νομίζω δεν περίμενε ότι θα έχει αυτή την απήχηση και είμαστε στην πρώτη μέρα. Το θέμα είναι να δούμε για ποιο λόγο πρέπει να προσέλθουμε μόλις να μπούμε και να αγκαλιάσουμε αυτή τη διαδικασία. Άλλαξε το μοντέλο του νοσοκομείου. Έχουμε τεράστιες εξελίξεις στην κλινική πρακτική, στη βιοιατρική τεχνολογία. Έχουμε αλλαγές στην αλλαγή του νοσολογικού προτύπου και φυσικά η δημογραφική γύρανση. Και από την άλλη, κύριε Μαριόλη, θέλω να μου πείτε... Αυτές οι αλλαγές είναι που θα πρέπει να δούμε. Και δεν είναι τόσο το κόστος και η αποδοτικότητα αυτή τη στιγμή. Γιατί μιλάμε, κυρία Μαντουβάλου, για μια ανεμογενή αγορά. Και οι υπηρεσίες υγείας αυτή τη στιγμή, αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να λύσει ο πολίτης και η πολιτεία. Ως προϊόν διαφορετικών παραγωγικών διαδικασιών και συντελεστών, είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένο μεταξύ των επιπέδων φροντίδας. Επομένως, πρέπει να δούμε έναν θεσμό ο οποίος αγκαλιάζει όλους τους πολίτες και είναι δωρεάν. Θα δούμε και πολλά προβλήματα στην πορεία. Αν μου επιτρέπετε λίγο να σταθούμε, είναι εύλογο να υπάρχουν προβλήματα στην αρχή της λειτουργίας του. Το είπε άλλωστε και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ότι μέχρι να ρολάρει το σύστημα μπορεί να περάσει και ένας χρόνος. Και ούτως ή άλλως οι βελτιώσεις επί του πεδίου γίνονται. Το έχει πει και ο Υπουργός αυτό. Γνωρίζαμε ότι στην Αττική υπήρχε το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν υπήρχε γιατρός για δείγμα. Εντός των ημερών είναι να γίνουν οι συμβάσεις με τις νέες παθολογικές ειδικότητες. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι πολλές αυτές οι παθολογικές ειδικότητες, αν ένας νευρολόγος ή ένας ενδοκρινολόγος ή ένας αιματολόγος μπορούν να διαχειριστούν... Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Μπορούν να διαχειριστούν όπως ένας παθολόγος ή ένας γενικός οικογενειακός γιατρός ένα έκτακτο περιστατικό με τον ίδιο τρόπο, αν έχουν τις ίδιες γνώσεις? Το βασικό είναι ότι δεν πρωτοτύπησε η χώρα μας στο να βάλει και κάποιες άλλες θετικές ειδικότητες. Ναι, έχει γίνει και στην Ιταλία στην αρχή της μεταρρύθμισης που μπήκαν αναισθησιολόγοι. Σε αρκετές χώρες. Νομίζω ότι έπρεπε να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα. Θα δούμε όμως την πορεία με τις βασικές ειδικότητες για τον ενήλικο πληθυσμό, παθολόγους και γενικούς οικογενειακούς γιατρούς να συμμετέχουν ακόμη περισσότερο. Γιατί? Η χρήση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας προσδιορίζεται από την ελεύθερη επιλογή. Και κατά συνέπεια εδώ θα πρέπει να δούμε τον όγκο και την αξία αυτών των υπηρεσιών. Που καθορίζονται από ποιους? Από τις αποφάσεις των καταναλωτών, των χρηστών. Ο πολίτης εδώ έχει αγκαλιάσει κάτι που ακόμα δεν έχει δει στην πράξη τι ακριβώς θα γίνεται. Και θέλει τον γιατρό του. Αυτό που συμβαίνει σε όλες τις καταναλωτικές κοινωνίες. Δεν μου απαντήσατε βέβαια αν αυτές οι ειδικότητες μπορούν να το διαχειριστούν. Είπατε όμως ότι ίσως θα έπρεπε να μπουν περισσότεροι γενικοί γιατροί. Ναι, ναι. Θα μπουν περισσότεροι, είναι σίγουρο. Και μακάρι να μπουν και από αυτές τις ειδικότητες. Το οποίο το θεωρώ λίγο δύσκολο. Είναι λίγο ξένες προς την πρωτοβάθμια, κύριε Μαριόλη, αυτές οι ειδικότητες. Ναι, θα δούμε την εκπαίδευση που θα υπάρξει για την αλλαγή της κουλτούρας όχι μόνο σε αυτές τις ειδικότητες αλλά και στους γενικούς γιατρούς και στους παθολόγους. Προβλέπεται στο νόμο, αν θυμάστε καλά, η εκπαίδευση on the job, δηλαδή κατά τη διάρκεια εργασίας σε όλους τους γιατρούς που θα συμμετέχουν στον προσωπικό γιατρό, στον οικογενειακό γιατρό. Επειδή ο χρόνος μας είναι ελάχιστος, θέλω μία ερώτηση πολύ γρήγορα, γιατί μου φωνάζουν από μέσα. Από αυτά που διαβάζω, ακούω και γράφω, μαθαίνω ότι τα ραντεβού είναι πάρα πολύ σφιχτά στους ιδιώτες. Και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για το επίγον. Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει μία ρύθμιση, θα υπάρξει κάποια ρύθμιση? Όλα τα επίγοντα περιστατικά
θα πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Δεν μπορούν να πάνε σε ιδιώτη, σε οικογενειακό γιατρό, προσωπικό γιατρό, στη Βασιλίση Σοφίας που θα είναι ιδιώτης. Πρέπει να πάει σε νοσοκομείο. Τα επίγοντα ούτως ή άλλως έχουν προτεραιότητα στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Η διαχείριση που θα γίνεται στα ραντεβού θα το δούμε και αυτό. Στην αρχή είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος και μπορούν να επιλέξουν και συγκεκριμένο ωράριο. Αυτό ισχύει και για τους γιατρούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν είναι και εκεί πιο εύκολο. Εκεί υπάρχουν άλλα καθήκοντα, πολύ περισσότερα ταυτόχρονες διαδικασίες από πρόληψη, προαγωγή, κλινική εξέταση, επίγουσα ιατρική. Επομένως, θα το δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Γιατί το να είσαι προσωπικός γιατρός είναι ταυτόχρονα και προνόμιο και ευθύνη. Δεν είναι εύκολο. Με αυτή σας τη φράση θα κλείσω, κύριε Μαριόλη. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ. Ευχαριστώ. Στο 7% θα κυμανθεί η αύξηση στις συντάξεις από το 2023, ενώ έρχεται και τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τα όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Θα είναι περίπου 7%, όπως λέτε. Άρα σωστά το έχουμε. Κόστος, ναι. 830 εκατομμύρια ευρώ, όταν στη ΔΕΘ λέγαμε 600. Συν περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι που θα δουν κατάργηση μόνιμη της έκτακτης εισφοράς. Της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό είναι άλλα 270 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, 1,1 δις είναι η μόνιμη βελτίωση των συντάξεων από το 2023 και μετά. Μάλιστα. Η μία σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους και άλλη σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι. Υπάρχει περίπτωση πολλοί συνταξιούχοι να έχουν βοήθεια και από τις δύο πηγές. Σχετικά με την επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ, ο Υπουργός επανέλαβε ότι θα δοθεί το Δεκέμβριο και αφορά χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με ειδικές ανάγκες και μακροχρόνια ανέργους. Για το πετρέλαιο θέρμανσης είπε ότι το ύψος της επιδότησης θα φτάσει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα δοθεί και το επίδομα θέρμανσης και μάλιστα με διευρυμένα κριτήρια, άρα κάποιοι θα ωφεληθούν διπλά. Αναφερόμενος στο ρεύμα, είπε πως η κυβέρνηση θα μπορεί να επιδοτεί έως τον Αύγουστο του 2023, εξηγώντας ότι τα 2/3 της βοήθειας πάνε στις επιχειρήσεις. Ταϊκούρας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι χρειάζονται οριζόντιες και κοινές αποφάσεις για την τιμή του φυσικού αερίου και τη δημιουργία αποθεματικού για όλα τα κράτη με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Για τον κατώτατο μισθό, είπε ότι στόχος είναι να υπάρξει και τρίτη αύξηση και αυτό να γίνει από το Μάιο. Σχετικά με τη φθηνή κατοικία, ο κ. Ταϊκούρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει μια ολιστική προσέγγιση για να βοηθήσει τους νέους με 8 προτάσεις που ξεκινούν από τις φοιτητικές εστίες και φτάνουν έως τα δάνεια για στέγη. Κάποια από αυτά τα μέτρα ήδη νομοθετήθηκαν, όπως το φοιτητικό επίδομα, και άλλα θα νομοθετηθούν το επόμενο διάστημα. Η ρύθμιση για τα δάνεια εκτίμησε ο Υπουργός ότι θα είναι έτοιμη στις αρχές του 2023 και η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με το Τραπεζικό Σύστημα. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ οικοπολιτισμού στην Ελευσίνα και τη γύρω περιοχή το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ποικίλες παράλληλες δράσεις πλαισίωσαν το πρόγραμμα του φεστιβάλ, με περισσότερες από 15 φάρμες της περιοχής να υποδέχονται το ευρύ κοινό, παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους. Έναν πρότυπο θεσμό και μια από τις βασικές δράσεις παρακαταθήκης του προγράμματός της εγκαινίασε η 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα την Όαση, το πρώην κάμπινγκ της Ελευσίνας. Το πρώτο φεστιβάλ οικοπολιτισμού ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους με συζητήσεις, γαστρονομικές συναντήσεις, ποδηλατικές διαδρομές, περιπάτους, πικνίκ, μουσική και πολλές παράλληλες δράσεις. Η διήμερη αυτή γιορτή άντλησε τη θεματική της από το περιβάλλον, την οικολογία και τη βιωσιμότητα και περιελάμβανε εργαστήρια με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών για την ιστορία και τη σύγχρονη πραγματικότητα της Ελευσίνας και των γύρω περιοχών. Με άξονα το παραλιακό μας μέτωπο, ένα χώρο που διεκδικήθηκε συνολικά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία που έχουν εκχωρηθεί στο Δήμο κάποια σημεία. Βέβαια, μιλώντας για μια πράσινη βιώσιμη πόλη. Και συνέχισε τα επόμενα χρόνια, όπως βλέπετε μες στη θάλασσα. Σε τοπικό έντυπο και δεχτήκαμε εντονότατη κριτική. Γι' αυτό και θα ξεκινήσω από αυτή την ιδέα. Τι έχει κάνει περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο και... Με τα φυτά, να καταλάβουμε λίγο... Τεράστιο ρόλο του περιβάλλοντος στην υγεία, του συνολικού όμως περιβάλλοντος. Λοιπόν, που από την αρχή αγκάλιασε την ιδέα
με τον ενθουσιασμό που είδατε ήδη. Το φεστιβάλ τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου, ο Αντιδήμαρχος της 2023 Ελευσής Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Φώτης Τατάκης, Αντιδήμαρχοι, Δημοσιογράφοι, Εκπρόσωποι Περιβαλλοντικών και Εθνοτοπικών Συλλόγων, μέλη του Σκακιστικού Μορφωτικού Συλλόγου και του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Ελευσίνας, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης. Και έτσι μουσικά και όμορφα ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.